Εσέ βέρευεν ένα βαρβάστρον και βέρευεν μιτσίν η συνέχεια στην πασαρέλα. Η συνέχεια του άσματος, δεν έχεις κάτι πιο πρωτότυπο. Πάμε κορίτσια. Τέσσερα διαφορετικά στυλ. Και η Θεοδόρα χωρίς την τσάντα. Έτοιμες για την τελευταία πασαρέλα της εβδομάδας. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Πάμε Γιώτα. Έτσι θα πας στο ατελιέ. Μάλιστα. Τι να πω εγώ, αγγλική φιλολογία έχω τελειώσει. Δεν ξέρω από δάφτα. Καλή Γιώτα, τι τσαχπινιά, τι ταπεραμέντο. Του δίνει και καταλαβαίνει, ε. Μπράβο, έτσι, αλώνησε την πασαρέλα του Shopping Star. Δώσε πόνο! Πόσο χαίρομαι, Γιώτα μου, που επέλεξες το τζιν παντελόνι για να δώσεις και μια ιδέα στα κορίτσια μας που μας βλέπουν από το σπίτι πώς μπορούν να το συνδυάσουν στη δουλειά τους. Από πάνω το φημιζιέ φόρεμα, ενώ μου αρέσει ο συνδυασμός, έχω να σου πω το βρίσκω λίγο μακρύ για να συνδυάζεται με τζιν. Τα παπούτσια που έχεις επιλέξει τα λευκά, όντως πηγαίνουν με τα περισσότερα look. Όμως θα προτιμούσα τα loafers. Νομίζω ότι θα έκαναν το look ακόμα πιο εντυπωσιακό. Μου λείπει σίγουρα όμως και η τσάντα για να ολοκληρώσουμε το look. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Έλα λαμπερί! Για πες μου Γιώτα, πώς ήταν η εμπειρία της πασαρέλας? Ενθουσιάστηκα με την πασαρέλα, εγώ χόρεψα, το καταχάρηκα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για να περάσει ωραία η Γιώτα. Για το φόρεμα πλήρωσε 110 ευρώ, για το παντελόνι 49, τα sneakers κόστησαν 116 και τα σκουλαρίκια 40. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 315 ευρώ και δεν της έμεινε ούτε σεντ, αφού έχασε η καημένη 35 ευρώ στο παιχνίδι του φακέλου.